Κοντά μας είναι η Αθηνά Βαγενά, η συνεργάτη της εκπομπής. Καλημέρα, Αθηνά μας. Έχουμε νέα σελήνη. Έχουμε νέα σελήνη αύριο στις 11 η ώρα το πρωί. Ανοίγει ένας νέος μηνιαίος κύκλος. Ναι. Οπότε σήμερα θα δούμε πού θα στρέψουμε την ενέργειά μας μέχρι και τις 25 Μαρτίου. Για να δούμε. Είναι ένα νέο φεγγάρι το οποίο θα μας οδηγήσει στις εκλήψεις τις δύο πρώτες της χρονιάς. Επομένως, είναι σημαντικά τα βήματα που θα ακολουθήσουμε το επόμενο διάστημα. Και βεβαίως πάμε να δούμε ποιοι θα είσαστε οι τυχεροί. Οι τυχεροί θα είσαστε οι καρκίνοι. Εσύ δεν θα είσαι. Οι καρκίνοι, οι εγώκεροι, οι ταύροι και οι σκορπιοί ιδιαίτερα το επόμενο διάστημα. Ενώ οι δίδυμοι, οι παρθένοι, τοξότες και οι ικθύς θα έχετε σημαντικές εκκινήσεις, όμως και κάποιες παγιδούλες. Θα τα δούμε εδώ πέρα αναλυτικά. Ξεκινάμε με τους κρυούς, όπου το νέο φεγγάρι το οποίο γίνεται στο ζώδιο του Ιχθύ αύριο φαίνεται ότι σας βρίσκει σε μια περίοδο αφύπνισης. Είσαστε σε ένα διάστημα που εντοπίζετε κρυφές σκέψεις, βαθύτερα συναισθήματα. Είναι σαν να σας ξυπνάει και να σας κάνει να βρίσκεστε σε μια υπαγρύπνηση αυτή η νέα σελήνη, με αποτέλεσμα να οδηγήσετε σε κάποια σημαντικά ξεκαθαρίσματα, να κλείνετε κάποιους κύκλους δηλαδή αυτό το διάστημα, για να προετοιμαστείτε για την περίοδο των εκλήψεων που έρχεται στο δικό σας άξονα. Βεβαίως, έχει τα θετικά ότι το διάστημα αυτό θα είναι αρκετά αποδοτικό για ζητήματα επαγγελματικά. Θα έχετε πολλή έμπνευση, μεγάλη διορατικότητα, αρκετή ευρηματικότητα. Θα δεχτείτε ξαφνικές ευκαιρίες στον οικονομικό τομέα που θα σας χαροποιήσουν. Οι ταύροι είσαστε από τους κερδισμένους αυτής της περίοδου, ιδιαίτερα οι γεννημένοι εκεί 15 με 20 Μαΐου. Είσαστε αυτοί που θα χαμογελάσετε πολύ παραπάνω. Και βεβαίως αυτό το φεγγάρι έρχεται για να σας οδηγήσει σε νέα όνειρα, νέα σχέδια, νέες επιθυμίες. Απελευθερώνεστε από καταστάσεις οι οποίες σας είχαν καταπιέσει. Κάνετε νέες φιλίες, δίνετε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική δικτύωση, προβάλλεστε πολύ παραπάνω, είσαστε πολύ αγαπητοί, κάνετε αλλαγές στην εξωτερική σας εμφάνιση. Και βεβαίως δέχεστε και ευχάριστες εκπλήξεις από το περιβάλλον σας. Είναι ένα καλό διάστημα λοιπόν να χαρείτε την αποκριά ή ταύρη και να περάσετε, να κάνετε όμορφες δημιουργικές δραστηριότητες. Πάμε στους διδύμους. Οι δίδυμοι είσαστε από τα ζώδια που ανοίγετε ένα νέο κύκλο στα επαγγελματικά σας αυτό το χρονικό διάστημα. Οι επιλογές σας, ωστόσο, θα πρέπει να είναι σωστές και ρεαλιστικές. Φαίνεται ότι ανοίγονται νέες προοπτικές για το μέλλον σας. Οραματίζεστε ένα καλύτερο αύριο και εκπληρώνονται κάποια σχέδια και κάποιοι στόχοι που έχουν να κάνουν με την εργασία, κατά κύριο λόγο. Βεβαίως, αρκετούς από τους διδύμους μπορεί αυτό το διάστημα να είσαστε και στο μετέχνιο του να πάρετε μια απόφαση ακόμα και του να παντρευτείτε. Η επιλογή όμως θα πρέπει να είναι σωστή, ιδιαίτερα αν έχετε γεννηθεί εκεί 18 με 20 Ιουνίου. Μείνετε λίγο πιο καχύποπτοι γενικότερα οι δίδυμοι σε νέες προτάσεις. Θα πρέπει να ζυγίζετε λιγάκι το κάθε τι. Οι καρκίνοι είσαστε από τους ευνοημένους, δέχεστε ελπιδοφόρα μηνύματα, αρχίζει και επανέρχεται η αισιοδοξία στη ζωή σας. Είναι ένα καλό διάστημα για να πραγματοποιήσετε ένα ταξίδι, να κάνετε μια νέα συμφωνία, να δώσετε μεγαλύτερη έμφαση σε θέματα σπουδών, εκπαίδευσης και βεβαίως γνωρίζετε νέους ανθρώπους, έρχεστε σε επαφή με νέο κόσμο που σας στηρίζει σημαντικά. Αρκετοί θα δεχτείτε ένα μήνυμα έκπληξη το επόμενο διάστημα μέχρι και τις 25 του Μάρτη. Πάμε να δούμε τώρα τα λιοντάρια. Η νέα σελήνη από το ζώδιο του Ιχθύ έρχεται και διεγείρει λιγάκι τις συγκινήσεις σας. Βρίσκεστε όμως σε μια φάση που καλείστε να ανασυγκροτηθείτε τόσο ψυχικά όσο και οικονομικά. Βεβαίως, το επόμενο διάστημα τα λιοντάρια θα εκπληρώσετε και έναν στόχο που έχει να κάνει με χρήμα. Είτε θα αγοράσετε κάτι το οποίο το θέλατε εδώ και πολύ καιρό να το αποκτήσετε, είτε θα κάνετε μια επένδυση σημαντική, κάτι το οποίο θα δώσει και μια καλύτερη προοπτική για τα οικονομικά σας στην πορεία. Δέχεστε ευκαιρίες επαγγελματικές που σας δίνουν την υπόσχεση για ένα καλύτερο επαγγελματικό αύριο, ενώ και στην αισθηματική ζωή φαίνεται ότι το πάθος αρχίζει και φουντώνει αυτή την περίοδο. Πάμε στους παρθένους. Οι παρθένοι μπαίνετε σε ένα νέο κύκλο για τον τομέα των σχέσεων το επόμενο διάστημα. Αναπληρώνετε το χαμένο χρόνο στη σχέση σας, ανανεώνετε την αισθηματική σας ζωή, απολαμβάνετε στιγμές γεμάτες ζεστασιά, ρομάντζο, κάνετε νέες γνωριμίες οι ελεύθεροι. Πείτε όχι στην εξειδανίκευση ωστόσο, γιατί πολλές φορές μπορεί να οριοποιείτε κάποιες καταστάσεις ή κάποιους ανθρώπους. Οι δεσμευμένοι μείνετε λίγο πιο καχύποπτοι σε αυτά που ακούτε ή σας λένε. Σας λέει ο σύντροφός σας αυτή την περίοδο και βεβαίως πείτε ναι σε προτάσεις ανανέωσης που θα έχετε αυτόν τον καιρό. Ένα ταξιδάκι, μία έξοδο είναι ό,τι καλύτερο.
Ζυγός, ανασυγκρότηση υποχρεώσεων είναι ο τίτλος για εσάς, φίλοι μου ζυγοί. Λιγάκι έτσι θα το ρίξετε στο σωρολό την επόμενη περίοδο. Θα θέλετε να αναβάλλετε κάποια πράγματα στα προγράμματά σας, στην εργασία σας. Θα νιώθετε αρκετά κουρασμένοι και εξαντλημένοι. Όμως αυτό το φεγγάρι σας δίνει την όθηση να ασχοληθείτε πολύ περισσότερο με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τη φυσική κατάσταση, να φροντίσετε περισσότερο τον εαυτό σας, να αφήσετε λίγο πιο χαλαρό το πρόγραμμά σας. Πολλοί από τους ζυγούς μπορεί να υιοθετήσετε ένα κατοικίδιο αυτή τη χρονική περίοδο. Εύνοια εργασιακή και οικονομική είναι αναμενόμενη. Οι Σκορπιοί είσαστε από τα απόλυτα τυχερά ζώδια για μέχρι και τις 25 Μαρτίου, αφού έρχεται άνθηση στον τομέα των αισθηματικών σας. Έχετε να λάβετε σημαντικές ικανοποιήσεις σε θέματα που αφορούν τον έρωτα, το φλερτ, τις νέες γνωριμίες. Όμως, πολύ παίρνετε χαρά και από τα παιδιά σας για θέματα τεκνοποίησης, για θέματα που έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα και εκπληρώνονται επιθυμίες σας. Επομένως, απολαύστε μια πολύ, πολύ όμορφη περίοδο, αγαπητοί Σκορπιοί. Οι τοξότες έχετε σημαντικές ανακατατάξεις το επόμενο διάστημα. Είναι λίγο φορτική η περίοδος αυτή, ιδιαίτερα αν έχετε γεννηθεί εκεί 15 με 20 του Δεκέμβρη. Αλλάζετε χώρο είτε στο σπίτι είτε στη δουλειά, αλλάζετε συνήθειες το επόμενο διάστημα. Έρχεστε ωστόσο πιο κοντά στην οικογένεια, φροντίζετε πολύ παραπάνω το να βρείτε ισορροπίες στον οικογενειακό σας χώρο. Στα αισθηματικά σας θα βρεθείτε σε κάποια διλήμματα, το τι είναι σωστό, το τι θέλετε. Μπορεί να μην μπορείτε να διελευκάνετε και τα συναισθήματά σας, να κατανοήσετε τα συναισθήματά σας αυτόν τον καιρό. Επομένως, θέλει λίγο παραπάνω προσοχή στις επιλογές για τους Παρθένους. Οι εγώκεροι, νέες προτάσεις, μετακινήσεις, ταξιδάκια είναι μέσα στα πλάνα της επόμενης περίοδου μέχρι και τις 25 Μαρτίου. Καλείστε να πάρετε κάποιες αποφάσεις, αγαπημένοι μου εγώκεροι, το επόμενο χρονικό διάστημα, όμως θα πρέπει να λειτουργήσετε προσγειωμένα. Έχετε προτάσεις για εξόδους, δικτυώνεστε πολύ παραπάνω. Υπάρχουν φλερτ, νέες ερωτικές γνωριμίες. Και το μόνο που θέλω λίγο προσοχή για τους εγώκερους, λίγο προσοχή στο μεταφορικό μέσο και στην οδήγηση. Μπορεί να είστε και λίγο αφηρημένοι την επόμενη περίοδο. Οι υδροχόοι επικεντρώνεστε στα οικονομικά σας το επόμενο χρονικό διάστημα. Δέχεστε μια σημαντική πρόταση, την οποία την επεξεργάζεστε και την αξιοποιείτε, προκειμένου να τονώσετε το εισόδημά σας. Ονειρεύεστε ένα καλύτερο μέλλον. Βεβαίως, μπορεί να παρασυρθείτε και σε αρκετά έξοδα την επόμενη περίοδο και να μην υπολογίσετε τις συνέπειες. Εκεί λίγο θέλει εγκράτεια. Βεβαίως, βρίσκεστε και στον προσωπικό τομέα σε μια περίοδο επαναξιολόγησης καταστάσεων ή και ανθρώπων. Ώστε να κάνετε ένα ξεκαθάρισμα τι θέλετε να διατηρήσετε κοντά σας για πάντα και τι όχι. Οι ιχθύες, έχετε και τα γενεθλιά σας, χρόνια σας πολλά. Ένα νέο φεγγάρι γεννιέται στο δικό σας ζώδιο. Μαζί στο ζώδιό σας κινείται και ο Ποσειδώνας, ο κυβερνήτης σας. Επομένως, είσαστε σε μια περίοδο που κάνετε νέα σχέδια, έχετε νέες επιθυμίες, αναζωπυρώνετε η πίστη σας, είσαστε πολύ δημιουργικοί, πολύ καλλιτεχνικοί, ανανεώνετε την εξωτερική σας εμφάνιση, κάνετε αλλαγές στην προσωπική σας ζωή, χαμογελάτε πολύ παραπάνω. Το μόνο που χρειάζεται να δείξετε λίγο παραπάνω προσοχή, το είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, ισχύει και για το επόμενο διάστημα, είναι στις αυταπάτες, ότι πολλές φορές μπορεί να ξεγελιέστε και να ξεφεύγετε από την πραγματικότητα. Αυτό φροντίστε να το αποφύγετε. Τελειώσαμε. Να πούμε και εμείς χρόνια πολλά στους ηχθείες. Βέβαια. Εφόσον έχουν τα γενέθλιά τους, βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθηνά μας. Καλά. Καλύτερα μας τα είπες στους Δήμους πάλι απ' έξω τους άφησες, βέβαια. Άλλη είναι η ευνοημένη, κατάλαβα. Μπορεί να σας σώζει ο οροσκόπος όμως. Αλλά χαιρόμαστε. Μα είναι δίδυμος κι αυτός. Α. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε το άλλο Σάββατο, Αθηνά.